Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Κώστα Βασιλείου, Γενικό Διευθυντή Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής Eurobank. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλείου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στην Κρήτη και εδώ μαζί σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα πρόσφατα stress test που έγιναν στις τράπεζες, τα οποία τα πέρασαν με επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό αφενός για τις ίδιες τις τράπεζες και για την οικονομία μας στο σύνολό της? Κοιτάξτε, επειδή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τα stress test, να πούμε πρώτα απ' όλα τι είναι. Είναι μια άσκηση, ένα test, στο οποίο υποβάλλονται οι τράπεζες και μάλιστα όλες οι τράπεζες πανευρωπαϊκά, όχι μόνο οι ελληνικές, για να διαπιστωθεί αν σε περίπτωση ακραίων συνθήκων μιας πολύ μεγάλης κρίσης οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, οι τράπεζες θα έχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται ώστε να αντέξουν τις πιέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Ουσιαστικά είναι μια άσκηση για την αντοχή των τραπεζών σε μια υποθετική πολύ μεγάλη κρίση. Από αυτή την τελευταία άσκηση προέκυψε ξεκάθαρα ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν αθεκτικές και διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια να αντιμετωπίσουν και τις πιο ακραίες καταστάσεις. Και για την Eurobank. Για την Eurobank. Τα stress test επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά ότι η Eurobank έχει από τα υψηλότερα συνολικά κεφάλαια στον κλάδο. Η συνολική μας επίδοση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Λοιπόν, τώρα πάμε στην βαθιά ύφεση, η οποία ακούμπησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Να έρθουμε λίγο στα κόκκινα δάνεια, στους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, που είναι θέματα που μας απασχολούν όλους. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είπα πριν ότι θα αφοσιωθούμε και συνεχίζουμε στην εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Οι δύο βασικές μας προτεραιότητες είναι, νούμερο ένα, η αποτελεσματική διαχείριση για τη σταδιακή αλλά ταχεία μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η χρηματοδότηση και η στήριξη συνολικά των πελατών μας και στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Eurobank. Τώρα, για το θέμα των χρηματοδοτήσεων θα ήθελα να σταθώ. Εδώ πέρα, κατά την άποψή μου, υπάρχει μία μισή αλήθεια και ένα ψέμα. Η μισή αλήθεια είναι ότι πράγματι οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με την προ-κρίσης εποχή. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντας. Έχουμε και υποχρέωση αλλά και ευθύνη απέναντι στους συνεπείς μας πελάτες. Το ψέμα είναι ότι δεν γίνονται χρηματοδοτήσεις. Το αντίθετο θα έλεγα. Και μάλιστα έχω με χαρά θα μπορέσω να το αποδείξω αυτό από μόνο και μόνο από τα στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους 15 μήνες εδώ στην Κρήτη. Είναι η δεύτερη φορά που η διοίκηση της Eurobank έρχεται μέσα σε ένα χρόνο στην Κρήτη. Mm-hmm. Την Κρήτη την οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, έτσι, ως προς τη θέση της στην αγορά. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, τη θεωρούμε στρατηγικής σημασίας και αυτό το αποδεικνύουν τα ίδια τα νούμερα. Η Κρήτη, και πρέπει να είστε όλοι περήφανοι γι' αυτό, αντιπροσωπεύει το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Με ηγετικούς κλάδους, τις τουριστικές υπηρεσίες, το εμπόριο και τις μεταφορές. Επίσης, είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Αντιπροσωπεύει το 19% όλων των αφίξεων τουριστών στη χώρα και το 23% όλων των εσόδων από τουριστικές υπηρεσίες. Οπότε, νομίζω είναι προφανές ότι είναι πολύ μεγάλης στρατηγικής σημασίας για όλη την ελληνική οικονομία. Άρα και εμείς ως συστημική τράπεζα, πολύ σημαντική και για μας. Μου αναφέρατε τουρισμό, εμπόριο και μεταφορές. Εκεί επικεντρώνεται κυρίως το ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Πόσα δάνεια έχετε δώσει και ποιους στόχους έχετε θέσει? Πριν να πω πόσα δάνεια έχουμε, πραγματικά εκεί επικεντρώνεται ενδιαφέρον, αλλά όλοι οι κλάδοι μας ενδιαφέρουν. Και επίσης δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην εξυπηρέτηση κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι λόγια, είναι η πραγματικότητα, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε στην Eurobank. Στη Eurobank η μεγαλύτερη περιουσία μας είναι οι πελάτες μας και είμαστε όλοι στοιχισμένοι, έτσι ώστε και θέτουμε απόλυτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τώρα, σας είπα ότι θα δώσω στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις στην Κρήτη. Τους τελευταίους 15 μήνες έχουμε εγκρίνει συνολικά για την Κρήτη χρηματοδοτήσεις ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ.
Και μάλιστα το σύνολο αυτών των χρηματοδοτήσεων θα έχει εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ενδεικτικό και της δυναμικής του επιχειρηματικού τομέα όπως αναπτύσσεται στην Κρήτη, το οποίο επίσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρούμε ότι έχουμε και εμείς μια μικρή συμβολή, έχουμε ήδη αιτήσεις για επιπλέον 100 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις. Και όσο και αν τα νούμερα ακούγονται πολύ μεγάλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας και τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε και την άψογη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.